ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. بالشكاوى كفالة وشرادة كتاب التوحيد تشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سيناغنوسي أبو بن بكسيسي الشيخ محمد بن صالح الوثيمين كفالة وشرادة Κεφάλαιο 41 και σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε την απαγόρευση το να αποδίδεις ίσους στον Ολλά. Έτσι όπως το και το κεφάλαιο. Το να αποδίδεις ίσους στον Ολλά. Συνεχώς κατά τη διάρκεια των παραδόσεών μας τονίζουμε ότι ο μονοθεϊσμός είναι ένας ολοκληρωτικός τρόπος ζωής για έναν πιστό. Το τι θα πράξει τι θα πει, πως θα συμπεριφερθεί τα συναισθήματά του όλα αυτά και άλλα παρόμοια πρέπει να περνάνε από τα κριτήρια του μονοθεϊσμού είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να προσέχουμε τις εκφράσεις μας το πως μιλάμε στην καθημερινότητά μας και πως αυτή η έκφραση πρέπει να συνάδει με το μονοθεϊστικό στοιχείο αυτό ακριβώς θα δούμε και στο κεφάλαιο 41 το οποίο τυλοφορείται το να αποδίδεις ήσου στον Αλλά πιο συγκεκριμένα εξετάζεται ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσω λανθασμένων εκφράσεων. Ο Αλλάς Σπιχανά ο Τα'άλα λέει στη Σούρα Τουλμπάκαρα «Φαλά <φε> τάγιαλου λιλάχι αντάνταν ο αντουμ τα'αλαμούν» «Μην αποδίδετε ως ίσο κανέναν με τον Αλλά» «Τίποτα και κανέναν με τον Αλλά» «Αφού γνωρίζετε την αλήθεια» Στίχος 22 Και ο Ιμπνι Αμπάζ ραδιαλάχου άνχου σχολιάζει το εδάφιο αυτό λέγοντας «Και η ρίση αυτή είναι αυθεντική την βρίσκουμε από την, α, από την συλλογή του Ιμπνε Αμπουχάτιμ το να αποδίδεις λέει Ιησούς στον Αλλά είναι μια μορφή πολυθεϊσμού η οποία είναι σχεδόν αόρατη κάποιες φορές είναι αόρατη δηλαδή δεν μπορείς να το καταλάβεις δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις πολλές φορές όταν το κάνεις αυτό και κάποιο διαπράττει αυτή την μορφή πολυθεϊσμού όταν λέει Ορκίζομαι στον Αλλά και σε εσένα ή λέγοντας ο τάδε, δηλαδή όταν επικαλείται κάποιον. Επίσης κάποιος πέφτει σε αυτή τη μορφή πολυθεϊσμού όταν λέει εάν δεν ήταν αυτός, αν δεν ήταν ο Χ, θα μας είχαν κάνει αυτό, θα μας είχαν κάνει αυτό το κακό. Ή όταν λέει κάποιος παράδειγμα με το θέλημα του Αλλά και το δικό σου θέλημα. Ή όταν λέει κάποιος άλλο παράδειγμα αν δεν με βοήθαγε ο Αλλά και εσύ. <coughs> Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζει ο Ιμπνιαμπές και λέει, ποτέ να μην συνεταιρίζετε άλλους μαζί με τον Αλλά, ποτέ να μην ενώνετε μαζί με τον Αλλά, ποτέ να μην αποδίδετε Ιησούς με τον Αλλά, όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες εκφράσεις. Διότι όλες αυτές οι εκφράσεις και άλλες παρόμοιες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά σιρκ. Πολυθειστικές εκφράσεις, από το εδάφιο λοιπόν του Αλλά και έπειτα από το σχόλιο του Ιμπνεάμπες που μόλις διαβάσαμε κατανοούμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις μας διότι μπορούμε να ξεστομίσουμε κάτι το οποίο είναι σιρκ, πολυθεϊσμός, πολυθεία παρόλο που αναγνωρίζουμε τη μοναδικότητα του υψίστου. Δεν είναι σωστό για έναν πιστό στην εκφρασή του, στην ομιλία του να συνοδεύει μετά από το όνομα του δημιουργού το δημιουργημένο δεν μπορεί να συνοδεύει μετά το όνομα του δημιουργού να κολλάει δίπλα και το δημιουργημένο. Και είδαμε ορισμένα παραδείγματα για το πώς γίνεται αυτό. Οι εκφράσεις αυτές καθεαυτές είναι μικρό σιρκ, μια μικρή μορφή πολυθεϊσμού, παρόλο που το εδάφιο καταπιάνεται με το μεγάλο σιρκ σε θέματα λατρείας, και το μικρό σιρκ, η μικρή μορφή πολυθεϊσμού, ορισμένες φορές στη ζωή του πιστού είναι πιο επικίνδυνη από το μεγάλο σιρκ. Και επικίνδυνο από, το, από τη μεγάλη μορφή πολυθείας διότι η μικρή μορφή πολυθείας είναι κάτι που φαίνεται Συγγνώμη, η μεγάλη μορφή πολυθείας είναι κάτι που φαίνεται είναι κάτι που το κατανοούμε τις περισσότερες φορές Το μικρό σιρκ όπως περιγράφει και ο Μπιαμπές είναι κάτι το σχεδόν αόρατο πολλές φορές δεν μπορείς να το αντιληφθείς κρύβεται σε προθέσεις κρύβεται σε εκφράσεις κρύβεται σε συμπεριφορές παρόλο που το άτομο πιστεύει στη μοναδικότητα του Αλλά και διαβάζουμε από το حατήθ του α, της συλλογής του Ιμάμα Μπουνταούντ σε αφήγηση του Ιbn Omar ο οποίος αφηγήθηκε ότι ο προφήτης waslam, είπε αυτός που ορκίζεται σε κάτι πέρα του Αλλά είναι ένοχος για πράξη πολυθεϊσμού ή απιστίας. Αυτός που ορκίζεται σε κάτι πέρα του Αλλά είναι ένοχος για πράξη πολυθεϊσμού ή απιστίας. Ο Σέχουμ Λιθαϊμίν λέει για το συγκεκριμένο χαντίθ ότι υπάρχει αμφιβολία από μεριά του αφηγητή εάν το να ορκίζεσαι σε κάτι άλλο πέρα του Αλλά είναι πολυθεϊσμός ή απιστία. Και η πιο σωστή άποψη είναι ότι πρόκειται περί πολυθεϊσμού με βάση άλλες ρίσες. Όπως και να έχει όμως υπάρχει αυστηρή απαγόρευση για τον πιστό να παίρνει όρκο σε κάτι πέρα από τον Αλλά. Αυστηρή απαγόρευση για τον πιστό να παίρνει όρκο σε κάτι πέρα από τον Αλλά. Όταν θέλουμε να πάρουμε όρκο παίρνουμε όρκο στο όνομα του Αλλά. Όταν ορκίζεσαι σε κάτι τότε αυτό το κάτι το δοξάζεις. Αυτό το κάτι το εξυψώνεις. Είναι κάτι ιερό και ο ύψιστο είναι ο μόνο άξιο δοξασία. Συνεπώ, ο όρκο γίνεται στο όνομα του Αλλά ή στι ονομασίε του και τα χαρακτηριστικά του και σε τίποτε άλλο. Σε τίποτα άλλο, σε τίποτα άλλον, σε τίποτα άλλη. Και ο Ταμπαράνη καταγράφει ότι ο Μπνίμι Σαούντ ραντιολόγο είπε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα. Το να ορκιστώ ψέματα στο όνομα του Αλλά μου είναι καλύτερο από το να ορκιστώ σε κάτι άλλο πέρα του Αλλά λέγοντας την αλήθεια το να ορκιστώ ψέματα στον Αλλά στο όνομα του Αλλά να πω ψε... δηλαδή να ορκιστώ στο όνομα του Αλλά λέγοντας ψέματα είναι καλύτερο λέει ο Ιμπνε από το να ορκιστώ σε κάτι άλλο να πάρω όρκο σε κάτι άλλο πέρα από τον Αλλά και ας πω την αλήθεια Ο γνωστό Σαχάμπη λοιπόν ο Ιμπνε προτιμά να πάρει όρκο στο όνομα του Αλλά και α πει ψέματα παρά να πάρει όρκο σε κάτι άλλο πέρα του Αλλά λέγοντα την αλήθεια. Και εδώ τονίζεται η σοβαρότητα στο κομμάτι του όρκου. Όταν χρειαστεί να ορκιστεί, ο όρκο σου θα είναι, θα γίνει, πρέπει να γίνει στο όνομα του Αλλά και όχι σε κάτι πέρα από τον Αλλά. Χίλιε φορέ αν και απαγορεύεται βέβαια, έτσι αυτό εξυπακούεται. Χίλιε φορέ να ορκιστεί ψέματα, αλλά στο όνομα του Αλλά, παρά να ορκιστεί σε κάτι άλλο, λέγοντα την αλήθεια. Για ποιο λόγο. Το να πάρει όρκο στον Αλλά περιέχει τεουχίδ, μονοθεϊσμό. Είναι ένα μονοθεϊστικό στοιχείο, είναι μια μονοθεϊστική έκφραση και το να πεις ψέματα μένει στο κομμάτι της μεγάλης αμαρτίας. Όμως το να πεις αλήθεια είναι μεν κάτι ενάρετο αλλά με όρκο σε κάτι άλλο πέρα του Αλλά τότε θα σου μείνει το πολυθεϊστικό στοιχείο το οποίο επισκιάζει την αλήθεια αυτή. Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά. Και από την συλλογή του Ιμέμα Μπουντεούντ διαβάζουμε την αφήγηση του Χουδαϊφα που είπε ότι ο προφήτης Σαλλαλλάχου είπε μη λέτε τώρα εδώ βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα έκφρασης μη λέτε αν θέλει ο Αλλά και ο τάδε. πείτε αν θέλει ο Αλλά και έπειτα ο Τάδε μη λέτε αν θέλει ο Αλλά και ο τάδε. πείτε αν θέλετε να το πείτε σωστά αν θέλει ο Αλλά και έπειτα ο τάδε. Και σχολιάζω ο Ιβραήμ Ανεχαή λέει δεν είναι πρέπον. Δεν είναι πρέπον να λέει κάποιος παράδειγμα ζητώ καταφύγιο στον Αλά και σε εσένα. Επιτρέπεται όμως κάποιος να πει ζητώ καταφύγιο στον Αλλά και έπειτα σε εσένα. Και ομοιώς απαγορεύεται κάποιος να πει εάν δεν ήταν για τον Allah και για εσένα. Επιτρέπεται όμως κάποιος να πει Αν δεν ήταν για τον Αλλά πρώτα Και έπειτα για εσένα Τι μαθαίνουμε από αυτά Τι μαθαίνουμε από αυτή τη ρίση Ότι απαγορεύεται Στις προτάσεις μας Να βάζουμε Στο ίδιο επίπεδο Στην πρόταση Τον Αλλά και κάτι δημιουργημένο Σχετικά με θέματα που ανήκουν μόνο στον Αλλά Και αυτό πως γίνεται το λάθος όταν βάζεις ανάμεσά τους το και όταν βάζεις ανάμεσα στο δημιουργό και στο κτιστό το και διότι το και δείχνει ανάλογα και με την πρόταση βεβαίως, δείχνει ότι είναι ίσα μεταξύ τους δεν μπορείς να πεις για παράδειγμα αν δεν ήταν για τον Ολλά και για εσένα διότι με το και στην εκφρασή σου <κυκλή> εξυψώνεις στην ίδια θέση το άτομο το δημιουργημένο με τον Αλλά που είναι αδημιούργητος όταν όμως πεις εάν δεν ήταν για τον Αλλά πρώτα και έπειτα για εσένα δηλαδή με το και προσθέτεις το έπειτα δείχνεις δηλαδή ότι πάει ως δεύτερο ως δεύτερος κάτω από τον Αλλά ή να πεις το μετά ή άλλες παρόμοιες λέξεις που δείχνουν ότι βάζεις το δημιουργημένο μετά κάτω από τον δημιουργό τότε αυτό επιτρέπεται και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και τα κεφάλαια που ακολουθούν γιατί έχουν να κάνουν, δηλαδή αρχίζουμε και μπαίνουμε στη λεπτομέρεια πιο πολύ της έκφρασης και πώς πρέπει να προσέχουμε οι εκφράσεις μας να είναι ντυμένες, καλυμμένες, ασφαλισμένες με το τεουχίντ προστατευμένες από το σιρκ, την πολυθεία. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته